Σαφέ το μήνυμα που απίφθινε στου πολίτε ο Πρωθυπουργό. Να συνδεθούμε με τη Σοφία Φασουλάκη όμω, γιατί είναι ένα ερώτημα: γιατί κρίθηκε αναγκαίο να απευθυνθεί με ένα νέο μήνυμα ο κύριο Μητσοτάκη στου πολίτε, Σοφία. Γιατί τώρα. Στις τελευταίες τελευταίε ημέρε, συνήθω, υπήρχε μια πολύ έντονη φημολογία περί ενό γενικευμένου lockdown στην Αττική, αλλά και το ότι οι ΜΕΘ πια, ιδίω στην Αττική, δεν αντέχουν να φιλοξενήσουν ασθενεί με κορονοϊό. Αυτό ήταν ο λόγο που ο κ. Μουζοδάκη θέλησε να απευθύνει ένα μήνυμα στου πολίτε, θέλοντα να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ενό γενικευμένου lockdown στην Αττική, γιατί κάτι τέτοιο δεν το σηκώνει η οικονομία. Αλλά και για να πει στου Έλληνε πολίτε ότι το σύστημα υγεία αντέχει και δεν έχει φτάσει στα όρια του. Άκουσε και τα στοιχεία από το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ναι. ότι συνεχώ. Για τη διαρκή ε, ενίσχυση. Ακριβώ. Ναι. Εφοδιάζονται, εφοδιάζονται τα νοσοκομεία με κλίνε με, με στόχο να φτάσουμε τι 1.200 μέχρι το τέλο του χρόνου. Ωστόσο, έκανε μία έκκληση στους πολίτες, ζητώντας και από τους ίδιους να βρίσκονται σε εγρήγορση. «Τυρίστε τα μέτρα», ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Τα μέτρα που ελήφθησαν, που τέθηκαν σε ισχύ από την περασμένη Δευτέρα. Μεγάλη σημασία ε, έδωσε ο Πρωθυπουργό το μήνυμά του στη μάσκα. Όπως είπε η μάσκα, είναι το εμβόλιο μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Mm -hmm. ε, το λέω αυτό γιατί πιθανολογώ ότι η εφαρμογή της μάσκας όχι μόνο στους εσωτερικούς χώρους, <Κι> αλλά και στους εξωτερικούς, ίσως να είναι και το επόμενο και τελικό βήμα. Υπήρχε Εκούσαμε... μια αποστροφή, Σοφία, όπου κρυθεί αναγκαίο, όπου... υπόθηκε, Ακριβώς. είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ακριβώς. Ναι. Καταρχήν στους κλειστούς, όπου κρυθεί αναγκαίο στη συνέχεια. Τα σχολεία, είπε ο κ. είναι τα τελευταία που θα κλείσουν. Ε... Δεν είμαι σίγουρη για το τι θα γίνει για τους χώρους ε, εστίασης και μπαρ, όπου τώρα κλείνουν στις 12, αλλά όπου, όπου όμως ο κόσμος συγχροτίζεται. Το δίλημα ένα ή θα αυτοπροστατευτούμε ή θα πάμε σε καραντίνα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.